Αγωνιζόμεθα δια την τέλεση των ιερών ακολουθιών κατά την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα, πάντοτε λαμβάνοντες υπόψη μας και όλες τις παραμέτρους που συνιστούν προστασία του λαού μας από πάσης επιβουλής του αλωτρίου και νόσου λοιμικής. Όσον αφορά στη Θεία Κοινωνία, έχουμε ήδη δώσει κατευθυντήριες γραμμές στους ιερείς μας. Δύναστε να επικοινωνείτε με τον εφημέριο της ενορίας σας για το θέμα αυτό. Αγαπητοί μου, όλοι υποφέρομαι πνευματικά κατά αυτήν την περίοδο. Όμως πάλι δια της αμαρτίας μας ο Κύριος οικονόμησε να κάνουμε αυτή τη θυσία κατά αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θαυμάζομαι την ευλάβεια των ανθρώπων, υποκλινόμεθα μπροστά στον ένθεο ζήλο τους, στον δικό σας ζήλο και στη δική σας ευλάβεια. Όμως ο καθής εξ ημών δεν λειτουργεί μόνος του. Ό,τι ισχύει για όλη την Εκκλησία, ισχύει και για τον καθένα μας. Δεν είμεθα αυτόνομη και ανεξάρτητη. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή της είναι ο Χριστός και εμείς τα μέλη του σώματος. Ευτυχώς, αδελφοί μου, φαίνεται ότι ο Θεός αγαπάει πολύ την πατρίδα μας, παρά την αμαρτωλότητά μας. Και δια των λόγων αυτών η κατάσταση δεν είναι ευτυχώς, επαναλαμβάνομεν, ανεξέλεγκτος. Την δε πόλη μας πιστεύομεν ακραδάντος, ότι προστατεύει κατά τρόπον θαυμαστών ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, ενώπιον της Αγίας Κάρας, του Σταυρού και του Τάφου του οποίου αδιαλείπτος προσευχές και δεήσεις αναπέμπονται. Απαραίτητη όμως είναι και η δική μας προσοχή και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να μην βρεθούμε προ μεγαλυτέρων δυσκολιών. Προσωπικώς, λαχταρώ να δω τα παιδιά μου εν το οίκο του Κυρίου, όλους σας, και προσεύχομαι να είναι όλα τα παιδιά μου, να είστε όλοι σας υγιείς. Δεν θα ήθελα ποτέ να δω κανένα παιδί μου στο κρεβάτι του πόνου και της ασθενείας, ακόμη δε το χειρότερο, να αγωνίζεται για τη ζωή του μέσα σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κάποιο νοσοκομείο. Επίσης, ποτέ δεν θα ήθελα να φεύγουν κάποιοι συνάνθρωποι μας και να μην δίνανται ούτε οι δικοί τους να τους αποχαιρετήσουν. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου και τέκνα εν Κυρίω, σας διαβεβαιώ ότι κάνω και θα συνεχίσω να κάνω οποιαδήποτε θυσία με την αίσθηση βαθιάς ευθύνης έναντι Θεού και ανθρώπων για την διαφύλαξη της ψυχοσωματικής υγείας των πνευματικών μου παιδιών. Αυτό πράττομαι μέχρι σήμερα, μέσω μάλιστα οδυνηράς οδού, την οποία με κόπο, αλλά και με υπομονή διατρέχομεν, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Οι πάντες γνωρίζετε ότι μέρα και νύχτα τελούμεν αφενός μεν προσευχόμενοι, αφετέρου δε επικοινωνούντες με την εκκλησιαστική μας αρχή, δηλαδή με την Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους αρμοδίους επιστήμονας τόσο νηστοπικών όσο και γενικότερων επίπεδο, αλλά και με τους υπευθύνους από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο την τόσο δύσκολη και επώδυνη αυτή κατάσταση.